Δηλαδή, ο Μιχαηλίδης ετοιμάζεται, εκτελεί, περνάει μπάλα, μπλοκάρει ο Τζολάκης. Δούμψης, θέλει ο Πάκου να πιει γρήγορα η παλιά για τον Κούτσια. Κούτσιας μέσα στην περιοχή, Κούτσια στο αριστερό, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ ο Πάκου με τον Κούτσια. Να ο νεαρός, ο 15χρονος, από το δεξί στο αριστερό και στο 31ο λεπτό κερδίζει τον Τζολάκη 1-0 ο ΠΑΟΚ στη γρήγορη αυτή επίθεση με τον Γιώργο Κούτσια, ένα από τα πιο μεγάλα ταλέντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πολύ μικρότερο σε ηλικία από όλους τους άλλους. Βλέπετε εδώ και θα ξαναδούμε πώς ενήργησε, μπήκε από τα δεξιά, έφερε την μπάλα στο αριστερό του, στη γωνία πολύ δυνατό σουτ, δεν κατάφερε ο Τζολάκης να αντιδράσει. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ένας αρκετά παραγωγικός μπακ, παίζει εκεί με το Τσιγκάρα, Τσιγκάρας μπαλιά, το σουτ, γκολ! 2-0 ο ΠΑΟΚ με τον Τζόλι. Γρήγορη επίθεση, γρήγορη πάσα και εκτέλεση και μέσα σε διάστημα 5 λεπτών ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-0. Εκπληκτική ανάπτυξη, όσο πιο απλά, τόσο πιο καλά. Είδατε πώς το μυαλό του Τσιγκάρα βρίσκει τον Τζόλι, τον πρώτο σκόρερ της ομάδας που ήταν άφαντος σε όλο το μάτς. Εδώ έκανε την κίνηση διαγώνια και κατάφερε να σκοράρει. Εδώ η πάσα, ο Τζόλις έχει βάλει στην πλάτη τον αντίπαλο, εκτελεί με τη μία. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 35 ασίστ του Τσιγκάρα και ο Τζόλις σκοράρει. Προσπαθεί να καταλάβει, ενώ του ΠΑΟΚ έχουν κλέψει την μπάλα, Τζόλις 3-0 στο 37. Εκπληκτικό, απίστευτο για τον ΠΑΟΚ. Λάθος μέχρι του Ολυμπιακού, ο Τζόλις κερδίζει και πλασάρει στην απέναντι γωνία. Καταιγιστικός ο ΠΑΟΚ στο 37, 3-0 με τον Τζόλι. 4-5 τελικές χρειάστηκαν ώστε ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε αυτό το εκπληκτικό 3-0. Εδώ πως έγινε το λάθος από τον Τζολάκη που προσπάθησε να παίξει με τους συμπαίκτες του, πιέστηκε τον Κορδεζιάννη, έκλεψε ο Τζόλις, ο Τζολάκης ήταν εκτός εστίας, ο Τζόλις δεν χαρίζεται σε κάτι τέτοια. ΠΑΟΚ όμως τώρα, να η μπαλιά για τον Τζόλι, βλέπει τις επιλογές του, Τζόλις πλησιάζει, η μπαλιά τα αριστερά μέσα στην περιοχή, ο Κούτσιας, με το δεξί Κούτσια, σουτάρει, out. Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, να ο Τζόλις στα αριστερά, Τζόλις, το ένας με έναν, πατάει προς την περιοχή. Προσποιείται Τζόλις, γυρίζει, κεφαλιά ο Κούτσιας, δεν την βρίσκει από πολύ κοντά, out. Γρήγορα το σουτ, μπλοκάρει ο Ταλεχμανίδης στην ενέργεια του Μπουλάρη. Εδώ ο Γρόζης στο κόρνερ εκτελεί, κεφαλιά από κοντά είναι ο Τζόλις, δεν γυρίζει καλά το σώμα του. Σηκώνει Καλουτσικίδης, Γρόζης με καλό αριστερό πόδι, παλιά με στην περιοχή, το σουτ, γκολ. 4-0 με τον Κορτεζιάννη. Έτσι απλά και γρήγορα ο ΠΑΟΚ, ασίστ του Γρόζδη και ο Κορτεζιάννη τελειώνει άψογα τη φάση στο 69. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 4-0. Λέγαμε ότι έτσι όπως κυλάει το παιχνίδι είναι πιο πιθανό ένα ακόμη γκολ του ΠΑΟΚ που είχε τις ευκαιρίες. Εδώ η πάσα για τον Κορτεζιάννη που φεύγει από πίσω και πλασάρει εύστοχα. 4-0. Άψογο τελείωμα όπως και η πάσα του Γρόζδη που πριν από λίγο μπήκε στο παιχνίδι. Θρίαμβος πλέον για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το